Ο Τριαντάφυλλος επιβεβαιώνει τον Δημήτρη Φιντηρίκο, για να δούμε πώς. Πώς τα πέρασε το Παρίσι, ανανεωμένο σε βλέπουμε. Ωραία ήταν, ωραία παιδιά, πραγματικά πρώτη φορά πήγα. Πρώτη φορά είδα το Παρίσι, αλλά η πρώτη φορά που πήγα στο Παρίσι ήταν όταν γύρισα από Άγιο Δομήνικο. Ήρθε η σκέψη, αχ, από το Παρίσι να αναπεταχτώ λίγο Άγιο Δομήνικο. Όχι, δεν μου ήρθε καθόλου η σκέψη, παιδιά, πραγματικά. Είδες την αποχώρηση της Ασημίνας και της Κατερίνας, Δαλάκα. Ναι, παιδιά, πολύ με στεναχώρησε, πραγματικά. Αλήθεια, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Νόμιζα ότι ήταν καλά ανέκδοτο αυτό. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μπάρτζη, δεν θα τις έδινα. Πώς σου φάνηκε η κίνηση του Μπάρτζη? Άκου. Απλά θα έλεγα είναι και σωστή και λάθος. Δηλαδή είναι κάτι, κάντε μη τώρα αυτό. Είναι ανάλογα πώς είσαι εκείνη τη στιγμή, πώς νιώθεις κτλ. Εγώ προσωπικά δεν θα τα έδινα. Η πορεία σου φάνηκε δίκαιη. Από τη στιγμή που είπε ο Τζούν ότι όποιον πιάσουμε με κινητό θα αποβληθεί και συμφωνήσαν όλοι. Εντάξει. Απλά εγώ περπατούσα εκεί στον πύργο του Άιφελ, πήγαινα βόλτες και μου λέγανε. Έτοιμη να γελάσει και γελάει. Τι γελάς, ρε. Τι σου λέγει ο κόσμος στον πύργο. Λέγανε Ρουφιανίξ, Οβελίξ. Από ό,τι ξέρω, γιατί κιόλας ότι και ο Μπάρτζ δεν ήταν και το καλύτερο παιδί στο 21. Μαγκιά του. Εγώ. Ακούσατε ποτέ να πει κανείς τίποτα? Από τους παίχτες, ποτέ κανείς. Πραγματικά δεν θα τους έδινα. Και όπως δεν τους έδωσα και ποτέ. Είναι πολύ αυστηρό. Δηλαδή για να γίνει κάτι, εγώ για να κλέψω φαγητό που έχω κλέψει, έφευγα στη ζούγκλα με δική μου ευθύνη βράδυ. 3-4 χιλιόμετρα και αν πάθαινα κάτι δεν πληρωνόμουν ποτέ, γιατί αν φύγεις από μία γραμμή και μετά δεν ευθύνεται παραγωγή. Οπότε ήταν δική μου ευθύνη να πάθαινα κάτι. Πάντως η Κατερίνα δεν την υποστήριξε παρότι ήταν μαζί στο γεγονός. Τώρα τι να πεις, τι να πούνε εκεί πέρα, αφού ήταν τα κορίτσια τους ήταν ταμπλάσια εκεί πέρα, ζαλιστήκανε. Για μένα κρίμα που η Δαλάκα έφυγε έτσι, άδωξε μια τόσο φοβερή παίχτρια. Είχαμε φάει και μαζί, όταν ήταν μαζί με τον Φιντηρίκο, είχαμε κάτσει σε κάτι αγώνες box και είχαμε πει ότι θα πάμε, θα πας. Μου έλεγε όχι, δεν θα πάω. Και τη έλεγε ο Φιντηρίκος, μην πας, έχεις πάει σε δύο, μην πας, άκουσε με μια φορά, μην πας. Εγώ, αν έβρισκα κινητό ή αν μπορούσα να κλέψω κινητό και να μιλήσω, θα το έκανα. Δικαιολογώ απόλυτα την Δαλάκα και την Ασημίνα. Σου είπα, εγώ δεν είμαι ο Μπάρτζης και δεν θα της έδινα την πρώτη φορά. Αν το ξανακάνανε. Θα έλεγα, παιδιά, την πρώτη φορά σας το είπα, τώρα δεν σεβαστήκατε, οπότε οκ. Αλλά για πρώτη φορά δεν θα το έκανα. Άκουσε με μία φορά, έλεγε ο Φιντηρίκος στην Κατερίνα Δαλάκα, και μην πας. Φαντάζομαι πού να το ξέρει ο πύργος του Άιφελ ότι θα περπατάει σαν Ζωελιζέο Τριαντάφυλλος και θα λένε Ρουφιανίξ, Ρουφιανίξ. Δηλαδή, δεν είναι αυτά, δεν τα ζούμε. Ναι, αλλά αυτό το έζησε, δεν το ζούμε εμεί. Ναι, λέω πού να το ξέρει και ο πύργος του Άιφελ, τι το περίμενε. Ναι, αλλά το έζησε, το ρωτήσαμε και το έζησε. Δεν σε το πω δημοσιογράφου. Έχει και λένε μουστάκι δική μα το κορίτσι. Αυτό που δεν μα δίνει φέτο το survivor, ο αγαπημένο μου Ντάφι μα το δίνει έξω από το survivor. Ευτυχώ Παναγία μου να γελάει και λίγο. Δεν θα. Πάντω δεν θα το έλεγε. Θα κάλυπτε τα κορίτσια στο μία φορά. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρο. Τα λέμε. Ακριβώς. Είπε ανάλογα τη εγώ στιγμή. Το είπε, ήταν αντικειμενικό. Εγώ το θεωρώ λάθος πάντως να το κρίνουμε απ' έξω το πώς θα αντιδρούσαμε αν ήμασταν μέσα. Αφροδίτη, άσε τον άνθρωπο να μιλάει, βλέπεις ότι εγώ τον μιλάμε αφήνω τώρα. Και τον αγαπώ πολύ και επικοινωνούμε και μπράβο του, πολύ ωραία. Αλλά το να πεις εγώ από εδώ από την καρεκλίτσα που έχω φάει και ένα τοστάκι και έχω πιει και τον καφέ μου. Δεν θα τις έδινα. Και είμαι με την οικογένειά μου. Με αυτό το τηλέφωνο τρίλιζα παίζανε. Τι έγινε, ρε παιδιά, με κανέναν δεν μίλησαν τούτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει με ποιον μίλησαν στην Ελλάδα τουλάχιστον. Μπορεί να το χρησιμοποίησαν όμως μόνο για το διαδίκτυο. Ναι, κοινωνικά. Δηλαδή να μύρεις, ναι, ναι, ή κοινωνικά στα social media. Μα είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το να δεις τι γράφουν, γιατί λένε για σένα. Σου δίνει ένα όπλο εκείνη τη στιγμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος επέστρεψε από την Γαλλία, επέστρεψε από την Κύπρο, επέστρεψε από την Αυστραλία. Να δούμε ποιο είναι το επόμενο. Τώρα τραγουδάει πάλι με την Αγγελική Λιάδη. Ναι, πάμε.